Μόνο ο κεραυνός εν εθρία δεν έπεσε τελικά η είδηση που προέκυψε από τη διαρροή του non-paper των Αμερικανών σχετικά με το πάγωμα του ενδιαφέροντος και των όποιων εξελίξεων σε σχέση με τον EastMed και τις έρευνες για το φυσικό αέριο νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Μιλώντας στις αντιθέσεις και τον Γιώργο Σαχίνη, ο διευθυντής της εφημερίδας Εστία αποκάλυψε ότι η όποια ερμηνεία δόθηκε στο non-paper και περιέγραφε μια απόσταση από τον αγωγό των Αμερικανών, αλλά ταυτόχρονα στήριξή τους στην ηλεκτρική διασύνδεση των χωρών, δεν υπάρχει, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, κλείνοντας το μάτι στην Τουρκία και τα συμφέροντά της, θέτουν το θέμα έντασης στην περιοχή, άρα αναθεωρούν οποιαδήποτε στήριξη. Διαφημίστηκε, προβλήθηκε κατά κόρον, έγιναν διαρροές, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ναι, μεν απέσυραν τον ενδιαφέροντος από τον EastMed, αλλά υποστηρίζουν με πολύ μεγάλη θέρμη την ηλεκτρική διασύνδεση, τις δομές ενέργειας μεταξύ των χωρών, ιδιαίτερα την πόντιση του γνωστού καλωδίου μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου, το οποίο θα φτάσει μέσω της ΑΟΣ της Ελλάδος-Αιγύπτου από την Αίγυπτο στην Κρήτη. Δεν ισχύει αυτό. Στο non-paper υπάρχει μέσα συγκεκριμένη αναφορά που λέει ότι ναι, μεν υποστηρίζουμε, αλλά σας υπενθυμίζουμε και σας υπογραμμίζουμε ότι και το καλώδιο και η ηλεκτρική διασύνδεση είναι εστία έντασης. Άρα μην το κάνετε. Και μάλιστα, όχι απλώς μην το κάνετε, το έχουμε πάρει το μήνυμα και δεν ξέρω αν θα το κάνουμε. Προχθές ο ΑΔΜΙΕ, κύριε Σαχίνη, ανακοίνωσε το πρόγραμμά του για την προσεχή διετία και το ζήτημα της πόντισης των καλωδίων το εντάσσει στο δεκαετές πλάνο της. Στη διάρκεια της εκπομπής, μάλιστα, αποκαλύφθηκε ένας αποχαρακτηρισμένος χάρτης των Ηνωμένων Πολιτειών που από το 2014, χωρίς κανείς να μπορεί να πιστέψει ότι αυτό δεν είχε διαρρεύσει, δεν υπάρχει Κυπριακή ΑΟΣ, υπάρχει το μέσο της υφαλοκρηπίδας, αναγνωρίζονται σε αυτόν ευρεία χωρικά ύδατα της Τουρκίας μέχρι το όριο με την Αίγυπτο και είναι εξαφανισμένο το Καστελόριζο. Πριν από 1,5 χρόνο, ο Αμερικανός πρεσβευτής, ο κ. Πάιερ, σε δηλώσεις τους που υπενθύμησε η Εστία προχτές, είχε υποστηρίξει ότι στο East Gas Forum, αυτό είναι άλλο επίσης πράγμα, είναι το φόρουμ στο οποίο συζητούν όλες οι χώρες της περιοχής και περιλαμβάνει μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα και την Αίγυπτο και την Κύπρο και το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να συμμετάσχει, υπάρχει παράθυρο συμμετοχής και της Τουρκίας. Αυτές οι δηλώσεις ισχύουν. Οι καλεσμένοι της εκπομπής εξέφρασαν την ανησυχία τους για την εξέλιξη των γεωπολιτικών σχετισμών και της δυναμικής που αναπτύσσεται, περιγράφοντας ότι παραδοσιακά στην Ελλάδα όποιος σχεδιασμός δεν έχει στέρεα βάση και πάντως δεν εκμεταλλεύεται τη θέση της χώρας και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές που εξακολουθούν να μένουν σε πλήρη αδράνεια. Απεμπολούμε βασικά όπλα τα οποία άλλη χώρα, αν είχε μια αστική τάξη με εθνική συνείδηση και επίσης είχε μια πολιτική ηγεσία με όραμα και συσπηρωμένη γύρω από έναν εθνικό στόχο, θα τα έχει αξιοποιήσει και σήμερα θα ήταν άλλη η ανάγνωση της ιστορίας. Στις στιγμές που βιώνει η χώρα μας, κανείς πρωτίστως θα πρέπει να σκέφτεται. Και να σκέφτεται ανεξάρτητα. Και μετά να βάζει τις ταμπέλες, αν είναι δεξιός, αριστερός ή κεντρός, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ποιο είναι το εθνικό συμφέρον από τη μία πλευρά, υπό την έννοια ότι η χώρα διανύει από το 2009 και μετά καταστάσεις οι οποίες είναι και σχετικά πρωτόγνωρες και καθιστούν τη θέση της πιο ευάλωτη.